γύρω στο 60% οι άνθρωποι δεν πληρώνουν. Οπότε υπήρχε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα πλέον. Διότι αυτά τα χρήματα μην ζητάμε να κεφαλαιοποιηθούν, να παγώσουν και να γίνουν για νέε ρυθμίσει, να μπορέσουν να πληρώνουν ο κόσμο για να ξεκινήσουμε με το νέο ασφαλιστικό φορέα, το ΕΦΚΑ. Πράγματα που δεν πειράζει ούτε αυτό η κυβέρνηση, παρόλο τι οπλίσει μα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμο είναι ανασφάλιστο αυτή τη στιγμή. Παρόλο που υπάρχει μια διάδοξη στο νέο μνημόνιο ότι θα παρέχει ιατροκεφαλική περίθαλψη, άκουσαν τα παιδιά, για αυτού που έχουν 1.200 ευρώ ετήσιο έχει δωρεάν. Κουρκολιτικό μα στη μεταξύ μα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμεί τη ζητάμε τουλάχιστον είναι το όριο τη φτώχεια. Τα 5.000 ευρώ εισόδημα να παρέχεται για το δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όσον αφορά το νέο ΕΦΚΑ, υπάρχει μια θέληση των επαγγελματιών να πληρώσουν. Γιατί μην λέμε ψέματα, οι περισσότεροι πληρώνουν αισθητά μειωμένα τιμολόγια ΕΦΚΑ. Αλλά και εντούτοις πάλι δεν βλέπουν ότι υπάρχει συμπραξιμότητα. Λίγο βελτιωμένη, αν όχι αυτή την προσδοκόμενη είτε από εμάς είτε από το κράτος. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε μεγάλη επιτυχία ούτε και στον ΕΦΚΑ από εδώ και πέρα. Και σας επισημαίνω πάλι, οπωσδήποτε πρέπει να κεφαλοποιηθούν τα προηγούμενα. Διότι όλος άρχισε να πληρώνει ΕΦΚΑ και πάλι είναι ανασφάλιστο στην υγεία. Είναι παράλογα πράγματα που συμβαίνουν.